Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Ένα όπλο εκπυρσοκροτεί, ο Νικόλας πυροβολεί τον Μπογρή. Ο Ορέστης με τον Λάζαρο έχουν κυκλώσει τον Σωτήρη σαν καρχαρίες και τον ξεψαχνίζουν. Ένας δικηγόρος, του λένε, διέρευσε στην εφημερίδα την εξαφάνιση. Και ο Σωτήρης ομολογεί, ο Μπογρής ήρθε στο γραφείο μου και με εκβίασε, να του δώσω τα χρήματα του Νικόλα, αλλιώς απειλήσε ότι θα με μπλέξει με την εξαφάνιση του πατέρα μου. Η Δανάη θέλει να μιλήσει με τον Νικόλα μήπως επιτέλους μάθει την αλήθεια. Ο Σωτήρης έχει υποψίες ότι η Ηλέκτρα με τον Παύλο έχουν αρχίσει να τον υποπτεύονται και ρωτάει την Ηλέκτρα αν το εννοεί, αν θέλεστε αλήθεια, να μείνουν στο πατρικό του σπίτι. Αυτή τρομαγμένη το βεβαιώνει. Ο Κυριάκος τριμώχνει τον Σταύρο και η Μερόπη δίνει αβαντά στον Βασίλη, που αποφασίζει να αλλάξει. Ο Ορέστης μαθαίνει τι έγινε τη νύχτα της εξαφάνισης και η Ηλέκτρα παρακολουθεί τον Σωτήρη. Δεν θα της βγει όμως σε καλό. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.